προηγούμενο επεισόδιο, το τουρνουά των πολεμιστών Bladers έφτασε στους τελευταίους 8 διαγωνιζόμενους. Ο Κιόγι επιλέχθηκε να είναι αντίπαλος του Μπένκι και οι δύο ορκίστηκαν να νικήσουν ο ένας τον άλλον. Ο μαύρος τάβρος του Μπένκι ξεκινάει δυνατά και εκπλήσει τον Κιόγια με τις ικανότητές του. Η δύναμη όμως του Κιόγια είναι σαρωτική. Γρήγορα περνάει μπροστά και νικάει στον αγώνα. Μετά ο Τζίνκα αγωνίζεται με τον Ρούταρο τον Dark Nebula. Ο Ρούταρο φοβάται για το σκοτεινό μέλλον του κόσμου, αλλά αγωνίζεται σκληρά και ο Τζίνκα είναι στο έλεος του. Ο Τζίνκα ωστόσο αρνείται να παραιτηθεί. Σπάει τα παγωμένα δεσμά που του έβαλε ο Ρούταρο και με το Μπέιτι τον Πίγασο επιτίθενται με μανία και παίρνουν τον αγώνα. Αμοιβαία συναισθήματα. Είμαστε στη μέση ενός φοβερού δεύτερου γύρου στους πολεμιστές Bladers. Στον πρώτο αγώνα νίκησε ο Κιόγια! Και στον δεύτερο τη νίκη πήρε ο Τζίνκα! Και στο φοβερό τρίτο αγώνα έχουμε τον Κέντε και το Σαντζιτάριο ενάντια στο Ρέτσι και το δηλητηριώδες Φίδι. Η αληθινή διασκέδαση ξεκινάει σε λίγο! Απίθανο! Πώς μπόρεσαν να κάνουν κάτι τέτοιο? Είναι απέσιοι! Τι σατανικοί άνθρωποι που είναι! Μα δεν καταλαβαίνω. Ο Χιού ήταν ένα από τα βασικά μέλη, σωστά? Η οργάνωση Dark Nebula θα κάνει τα πάντα για να πετύχει το σκοπό της. Δεν έχει σημασία αν είσαι εχθρός ή φίλος. Οι ιτημένοι, όποιοι κι αν είναι, χρησιμοποιούνται σαν δύναμη για τον El Drago. Ακόμη κι εγώ. Δεν θα παραιτηθούμε. Προσπάθησε άλλη μια φορά για μένα, Libra! Ευτυχώς κατάφερα να ξεφύγω. Αλλά εξαιτίας αυτού, ο Λίμπρα έπαθε σοβαρή ζημιά. Μετά από τόσους σκληρούς αγώνες που περάσαμε μαζί, συγχώρεσέ με, Λίμπρα. Γιου! Ταύρε! Δεν θα τους συγχωρήσω! Δεν θα τους συγχωρήσω για αυτό ποτέ! Θα τους κάνω να πληρώσουν! Κέντα! Ναι, θα πληρώσουν για ό,τι έκανα στο Γιου! Κέντα! Κέντα! Σε ευχαριστώ, Κέντσι. Όμως πρόσεχε! Ο Ρέτζι είναι πολύ δυνατός. Ναι, ο μεταλλικός τροχός του φιδιού και ο συνδυασμός των επιθέσεων που έκανε με τις 15 λεπίδες είναι μεγάλη απειλή. Αυτό που με τρομάζει είναι ότι αυτός ο τύπος φαίνεται να μην έχει έλεος και επίσης είναι πολύ περίεργος. Μην αφιβάλλετε γι' αυτό. Όταν τα έβαλε με το χιώμα, ο Ρέτζι είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την αρχή του παιχνιδιού. Ναι, έτσι ήταν και για μένα. Όταν αγωνιζόμουν με το Ρέτζι, νόμιζα ότι τον είχα στριμώξει, αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είχα εγώ παγιδευτεί. Σταμάτα, σταμάτα! Αρκετά πια! Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα τόσο πολύ και τρόμαξα σε αγώνα, Μπέι. Γιου! Το μόνο που θέλει αυτός ο τύπος είναι να διαλύσει εντελώς τον αντίπαλο. Και όχι μόνο τον Μπέι. Προσπαθεί να διαλύσει το πνεύμα του Μπλέιντερ και να τον σύρει στο φόβο και την απελπισία. Αυτό δεν είναι αγώνας, Μπέι. Δεν είναι. Το κατάλαβα μετά τον αγώνα μου με τον Τζίνκα. Ο αγώνας Μπέι είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πνεύματα. Είναι ωραίος γιατί οι Μπλέιντερ βάζουν τα δυνατά τους για να διαγωνιστούν. Σωστά. Κέντζι, άκου. Πρόσεχε τη σκοτεινή κίνηση του Ρέτζι. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να τον καταπιεί ο φόβος. Εντάξει, κατάλαβα. Και επίσης... Τι είναι? Να αυτό. Θα αγωνιστείς ξανά μαζί μου? Ναι, Γιου. Σε ευχαριστώ, Κέντσι. Κέντα, ήρθε η ώρα να φύγεις. Α, περίμενε με, Γιου. Γιατί θα νικήσω το Ρέτζι γρήγορα. Περίμενε, Κέντσι. Εδώ. Τι, ο Λίμπρα? Ναι, πάρε το Λίμπρα μαζί σου, εντάξει. Δείξε του πόσο φοβερός Μπλέιντερ είσαι. Γιου, καταλαβαίνω. Εκτιμώ την υποστήριξή σου. Θα αγωνιστούμε μαζί, Γιου. Ο καημένος ο μικρούλης πέρασε πολύ δύσκολα τελευταία. Ο Γιου είχε προβλήματα, αλλά αυτά πάνε πια. Το ένιωσα μέσα μου όταν αγωνίστηκα μαζί του. Να αγωνιστούμε ξανά κάποια στιγμή. Ο αγώνας μαζί σου είναι αληθινή περιπέτεια. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, στο επανειδήν. Εντάξει, Τζίγκα. Ήταν πάντα ένας Μπλέιντερ σαν εμάς. Πράγματι, από την αρχή ακόμα δεν ένιωθα καμία κακία από αυτό το παιδί. Μόνο γκρίνια και κλάματα. Δεύτερος γύρος των πολεμιστών Μπλέιντερς. Ας ξεκινήσει ο τρίτος αγώνας. Ο Flame Σατζιτάριο του Κέντα μπαίνει στο γήπεδο.
Χειροκροτήστε, φίλοι μου! Αυτό είναι για το γιου. Κέντα, θα τα καταφέρεις! Ας τα όλα πίσω σου, Κέντα! Νίκησέ τον! Και ο αντίπαλός του! Με δηλητηριώδη δόντια που είναι πολύ επικίνδυνα! Το δηλητηριώδες φίδι είναι ο Ρέτζι! Πρόσεχε, Ρέτζι! Είμαι έτοιμος για σένα, κατάλαβες! Το Beyblade είναι κάτι που μοιράζεσαι, αλλά όχι με τύπους σαν εσένα! Άκουσα το ίδιο πράγμα από εκείνο το παιδί, το ίδιο. Αλλά για απάντηση έσπειρα το φόβο βαθιά μέσα στην ψυχή του μικρού. Θα έχεις την ίδια μοίρα πολύ σύντομα με το δηλητηριώδες φίδι. Ο Ελτράγκο του Ραϊόγκα είναι ένα μπέι που κάνει την οργή και το μίσος του αντιπάλου κολατσιό του. Πώς θα αντιδράσει λοιπόν ο Τζίνκα όταν θα βλέπει τους φίλους του να χάνουν ο ένας μετά τον άλλον? Βασίζομαι σε σένα, Ρέτζι. Κάνε την ήττα του Κέντα πιο σοβαρή, πιο δυσάρεστη. Κάνε τον Τζίνκα να λυγίσει. Να το λοιπόν, η σπεσιαλιτέ του φιδιού. Οι συνεχόμενες επιθέσεις, οι 15 λεπίδες του φιδιού χτυπάνε ταυτόχρονα το σαντζιτάριο. Αχ όχι, αν συνεχίσει έτσι θα καταλήξει σαν το χιώμα και το γιου. Ξέφυγε, Κέντα! Δεν θα χάσω έτσι. Σπίδα τώρα το σαντζιτάριο. Ο σαντζιτάριο έκανε άλμα. Χρησιμοποίησε την κλίση του γηπέδου για να εκτιναχθεί στον αέρα. Εντάξει, καλά πάει. Σωστή απόφαση να πας γύρω από το φίδι, Κέντα. Δεν ήταν άστι. Αλλά το δηλητήριο του φιδιού τώρα θα προχωρά μέσα στο μπέι σου καθώς μιλάμε. Ας δούμε αν μπορείς να συνεχίσεις με αυτή τη κίνηση. Κυνήγα το σαντζιτάριο. Πάρε αυτό. Από πίσω του σαντζιτάριο. Αποκλείεται. Πώς μπορεί και με ακολουθεί? Μπράβο, συνέχισε! Απίθανο! Παρόλο που δέχτηκε τις συνεχόμενες επιθέσεις του φιδιού, η δύναμη του σαντζιτάριο δεν μειώθηκε καθόλου! Πάμε τώρα! Ο σαντζιτάριο αντεπιτίθεται με τις δικές του συνεχόμενες επιθέσεις! Μπράβο, σαντζιτάριο! Τι συμβαίνει? Αν οι επιθέσεις του φιδιού έκαναν καλά μέχρι τώρα τη δουλειά τους, τότε το δηλητήριο γιατί δεν κυκλοφορεί? Μα τι γίνεται λοιπόν! Δεν έχω ξαναδεί το φίδι να υποχωρεί με τέτοιο τρόπο! Μπράβο, Κέντα! Έτσι με δύναμη! Πάμε λοιπόν! Η δική κίνηση τώρα! Σαντζιτάριο! Νίγια πλόγας! Πάμε τώρα! Χαίρεσαι τόσο! Αν αυτό είναι το σχέδιό σου, θα σου ρίξω το δηλητήριό μου! Δείξε τα δόντια σου, φίδι! Το πρώτο νύχι, πάει! Δύο νύχια! Το κομμάτι περιστροφής του σαντζιτάριο έσπασε! Κρίμα. Αυτά τα νύχια ήταν το καλύτερο στοιχείο του! Φύγε μακριά, σαντζιτάριο, γρήγορα! Φιλαράκο, αν δεν βιαστείς να φύγεις, θα σπάσει και το τελευταίο νύχι! Σταμάτα! Όχι, σαντζιτάριο! Τρία νύχια! Πάει τώρα! Όχι, όχι! Ο σαντζιτάριο θα χάσει βγαίνοντας εκτός γηπέδου! Κέντα! Ξέχνα το, δεν θα χάσω! Κρατήσου γερά, σαντζιτάριο! Τι κίνηση είναι αυτή!
Μα δεν μπορεί! Ο Σατζιτάριο μένει εντός γηπέδου! Τι είναι αυτό! Παραλίγο! Μπράβο που τα κατάφερες, Κέντα! Αυτή η βάση! Αυτή η κίνηση! Δείτε καλά τη βάση του Σατζιτάριο! Δεν είναι η κανονική του βάση! Είναι η απόλυτα κοφτερή βάση του Λίμπρα! Του Λίμπρα! Ο Κέντα αγωνίζεται με τη βάση του Λίμπρα πάνω στο Σατζιτάριο! Το πιάσες! Ο ελεύθερα περιστρεφόμενος άξονας της κοφτερής βάσης διαλύει τη δύναμη των επιθέσεων του φιδιού. Και έτσι η βάση περιστροφής επιτρέπει στο Σατζιτάριο να ακολουθήσει στενά το φίδι. Κατάφερε να αντέξει το δηλητήριο του φιδιού και να δώσει άξιο αγώνα! Ο Κέντα αγωνίζεται μαζί με τον γιου! Πήρε τα συναισθήματα του γιου! Τώρα κατάλαβα. Πολύ λυπηρό. Αυτός ο προδότης ο γιου έτρεξε στο Τζίνκα και τους φίλους του. Ακριβώς! Δεν αγωνίζομαι μόνος! Όσο σκληρή επίθεση κι αν δέχομαι, δεν θα παραιτηθώ από τον αγώνα, ούτε τώρα ούτε ποτέ! Ενδιαφέρον! Αν δεν είχες χρησιμοποιήσει αυτό το χαζό κόλπο, θα είχαμε τελειώσει με το τελευταίο χτύπημα! Αλλά τώρα το βασανιστήριό σου θα συνεχιστεί! Το φίδι επιτίθεται χωρίς έλεος! Μα τι θέλει τώρα, να καταστρέψει και το μεταλλικό τροχό! Δεν αρκεί! Θα καταστρέψω όλα τα κομμάτια σου! Δεν αγωνίζεσαι μόνος, είπες! Δεν θα παραιτηθείς ούτε τώρα ούτε ποτέ! Ενδιαφέρον! Αναρωτιέμαι, θα συνεχίσεις να λες το ίδιο όταν το μπέι σου θα γίνεται στάχτη μπροστά σου! Σατζιτάριο. Τι κάνεις εκεί πέρα! Γιατί δεν το αποφεύγεις! Γιατί δεν μπορεί! Χωρίς τα νύχια στο κομμάτι περιστροφής δεν αντέχει άλλο τις επιθέσεις του φιδιού! Έλα! Μην παρετήσε! Μπράβο! Μην παρετήσε ακόμη! Έτσι θα ευχαριστηθώ περισσότερο όταν θα σε διαλύσω! Όχι! Σατζιτάριο! Αχ, σκληρό! Ξεπέρασε τα όρια! Θα τα καταφέρεις, Κέντα! Κέντα! Αν αυτό συνεχιστεί, ο Σατζιτάριο θα... Ο Σατζιτάριο θα... Λοιπόν, πώς νιώθεις που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καθώς το αγαπημένο σου μπέι καταστρέφεται? Πάγωσες λίγο? Μήπως τα πόδια σου γίνονται πέτρα? Πες μου, πώς είναι να έχουν σπάσει ο μεταλλικός τροχός, η περιστροφή και η βάση του μπέι σου και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα? Μην ακούς! Κοίτα το σπασμένο μπέι σου! Σταμάτα! Τι μπορείς να κάνεις με ένα τέτοιο μπέι? Δεν μπορείς να φτάσεις στο σκοπό σου και δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις την υπόσχεσή σου. Σταμάτα πια! Τώρα είσαι το ίδιο με αυτό το άχρηστο μπέι. Συγγνώμη σε όλους. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ να κρατήσω την υπόσχεση που έδωσα. Συγγνώμη, γιου. Μην τα παρατάς, μην τον κάνεις, Κέντζι. Μην αφήνεσαι να σε καταπιεί το σκοτάδι του Ρέντζι. Γιου. Κάνεις σαν να μην συνέβη τίποτα. Θα τα καταφέρεις, Κέντζι. Πιστεύω σε σένα. Δείξε σε όλους πόσο φοβερός είσαι. Δείξε σε μένα και το Λίμπρα. Σωστά. Δεν αγωνίζομαι μόνος. Αγωνίζομαι με τον γιου. Με τον γιου και τον Λίμπρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δράσουμε. Δεν θα παραιτηθώ. Μ' άκουσες? Πάμε! Σατζιτάριο! Τι μπορείς να κάνεις με τέτοιο σπασμένο μπέι? Μη παραιτήσε! Αθήνατον! Πώς είναι δυνατόν να έχει ακόμη τόση δύναμη ένα κατεστραμμένο μπέι? Είναι μέσα στο πνεύμα του! Ένα μπέι περιστρέφεται με το πνεύμα του όσο το πνεύμα του δεν έχει καταστραφεί! Ο Σατζιτάριο θα συνεχίσει να γυρνά! Το πνεύμα του! Σε ένα αγώνα μπέι δεν πρέπει να καταστρέφεις το πνεύμα του Μπλέιντερ! Δεν το έμαθες πια!
Σωστά! Ένας αγώνας Μπέι είναι ένας δίκαιος διαγωνισμός, χαρούμενος και δυνατός, όπου όλα τα συναισθήματά σου αναμετρώνται με το αντιπάλου σου. Τι! Τι κάνεις στο πανέμορφο Μπέι μου! Σου δείχνω ότι δεν πρέπει και δεν θα παραιτηθώ. Για χάρη του γιου και για χάρη όλων, είμαι σίγουρος ότι θα σε νικήσω, Ρέντι! Σταμάτα! 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 Αν το κάνεις αυτό, αν το κάνεις αυτό, θα πονέσει πολύ! Πονάει! Πονάει! Πονάει πολύ! Τι γίνεται! Δεν έχω ιδέα! Αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την πραγματική του δύναμη! Δεν θέλω να πονάει! Δεν θα σε συγχωρήσω, ποτέ όμως! Κατάστρεψε τα πάντα! Σπάστο! Σπάστο! Διάνυσε το! Ρέτσι, φαίνεται πως έχει αγριέψει! Διάνυσε το! Διάνυσε το! Κάτω ένα τίποτα! Σαντιτάριο! Σαντιτάριο! Αυτό το μονοπάτι Μπέι ακολούθησες! Αυτοπεποίθηση, φιλία, θα τα διαλύσω όλα! Εδώ και τώρα, σκοτεινή κίνηση! Δηλητηριώδες δάκωμα φιδιού! Σαντιτάριο! Δεν έγινε ακόμη ένα τίποτα! Δεν έχει σπάσει αρκετά ώστε να μου αρέσει! Σταμάτησε τον! Ο αγώνας καθορίστηκε ήδη, μικρέ! Σταμάτα! Σταμάτα! Θα κατατροπώσω το πνεύμα σου, μ' άκουσε! Για να μην ξανακήξεις, Μπέι, ποτέ! Σταμάτα τώρα! Σταμάτα! Κέντζι! Κέντζι! Τι? Σταμάτα! Εσύ λοιπόν, Τζίγκα! Τζίγκο? Τι? Ακούσέ με! Δεν θα επιτρέψω αυτού του είδους τον αγώνα! Τι νομίζεις ότι θα καταφέρεις αν αγωνίζεις έτσι? Ένας αγώνας Μπέι είναι να καταστρέψεις τον αντίπαλο μέχρι να μην μείνει τίποτα, ούτε το πνεύμα του Μπλέιντερ! Όχι! Κάνεις λάθος! Κάνω λάθος? Ανοησίες! Ό,τι και να λες είναι ανοησίες! Τι είναι η σειρά σου μετά, μ' ακούς, Τζίγκα! Θα διαλύσω το Μπέι σου και το πνεύμα σου όπως έκανα με τους άλλους! Αποφάσισα ότι ο πρώτος αγώνας των ημιτελικών θα είναι με αυτούς τους δύο! Κυρίες και κύριοι, σας δίνω το Τζίγκα εναντίον του Ρέτζι! Εντάξει, δέχομαι! Θα πάρω τη θέση του Κέντα και θα σε νικήσω! Τζίγκα! Μπράβο! Συνέχισε για χάρη του Κέντα! Κανόνισε τώρα έτσι και το φίδι! Κέντζι, Κέντζι, σε καλά, κρατήσου! Συγγνώμη, έχασα τον αγώνα γιου! Συγγνώμη, σαν ζητάριο! Μα τι λες τώρα! Ο αγώνας ήταν ο καλύτερος, ναι, ο καλύτερος! Κοίτα, σήκω και κοίτα! Τους ακούς? Όλοι χειροκροτούν εσένα! Κέντα! 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 Συγκινήθηκαν όλοι με τον αγώνα σου, Κέντα! Φυσικά! Νιώθαμε όλοι το πνεύμα του Μπέι σου, Κέντα! Θα πρέπει να είσαι περήφανος, φίλε μου! Σωστά, Κέντζι! Ήσουν απίστευτα καλός σήμερα!